Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Και σήμερα μαζί να συζητήσουμε ένα θέμα από πολλές γωνίες και από πολλές απόψεις. Να το δούμε σφαιρικά δηλαδή. Ένα συγγραφέα συγκεκριμένα. Συγγραφέας λέγεται Νίκος Χατζατζάκης. Ένα πολύπλευρο έργο παρουσιάζει ο συγγραφέας αυτός, ο κριτικός αυτός συγγραφέας, το οποίο αυτό έργο είναι αρκετά διαδεδομένο στην Ελλάδα και σε αρκετό κόσμο του εξωτερικού. Έχει μεταφραστεί δηλαδή σε πολλές γλώσσες ο Νίκος Χατζατζάκης. Δεν θα εξετάσουμε τη ζωή του Νίκου Χατζατζάκη, ούτε θα κρίνουμε την ψυχή του και το τι έκανε σε αυτή τη ζωή ο άνθρωπος αυτός. Διότι δεν είναι δική μας δουλειά να κάνουμε τέτοιου είδους κρίσεις. Όμως μπορούμε κάλλιστα και για λόγους που ενδιαφέρουν πολύ κόσμο και εμάς να μιλήσουμε για το έργο του Χατζατζάκη. Δίχως να κρίνουμε την προσωπικότητα του Χατζατζάκη, διότι αυτό, όπως είπαμε, δεν είναι έργο δικό μας. Το έργο του όμως, το συγγραφικό του έργο, μπορούμε να το κρίνουμε. Διότι εκεί παρουσιάζει τις απόψεις του, τις σκέψεις του, την ιδιοσυγκρασία του και πολλά άλλα στοιχεία τα οποία μπορούμε εμείς να εξετάσουμε σήμερα. Βεβαίως κανείς πρέπει να έχει διαβάσει τον Νίκο Χατζατζάκη για να τον κριτικάρει. Και εγώ έχω διαβάσει αρκετά από τα βιβλία του Νίκου Χατζατζάκη. Έτσι έχω ένα λόγο. Βέβαια η κριτική μου αυτή περνάει από πολλά στάδια και σήμερα περνάει από ένα πιο όριμο στάδιο. Διότι ο Χατζατζάκης έχει μια ιδιότητα καταπληκτική στο να τοποθετεί ένα θέμα μπροστά του και από αυτό το θέμα να δημιουργεί διάφορες προεκτάσεις. Ανακατεύτηκε με θρησκευτικά θέματα, με πολιτικά θέματα, με υπαρξιακά θέματα. Ήταν ο παδός του Νίτσε, απ' αρχής. Εξεθίασε το δικτάτορα Μουσολίνη σε μια φάση της ζωής του που τον επισκέφτηκε κιόλας. Αναμίχθηκε στην πολιτική, έγινε υπουργός. Έκανε μια εξωτερική αποστολή στον Κάφκασο για τους Έλληνες, κάποιες ψυχές λέει που ήταν εκεί στον Κάφκασο. Συγγνώμη για το λαιμό. Προσπαθήσουμε να τον φτιάξουμε. Αρχίζει το έργο του Χατζατζάκη να τον απατώμε με την ασκητική να πρωτομπαίνει στην κυκλοφορία τη μεγάλη. Έχει γράψει πρωτόλια έργα, όταν ήταν φοιτητής. Κάπως μιμούμενος το Χορτάτζι ή το Λορέτζο, ή διάφορους κριτικούς της κριτικής σχολής, τον Κονδυλάκη κλπ. Ωστόσο, ο Χατζατζάκης, να δεν κάνω λάθος σε αυτό το θέμα, ωστόσο ο Χατζατζάκης έχει εξαπλώσει τη συγγραφική του ιδιότητα μετά την ασκητική του, η οποία αρχίζει με τους εξής στίχους. Αν δεν τους πω ακριβώς, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα αποδώσω το νόημα των στίχων, διότι είναι μακριά τώρα η ανάγνωση του βιβλίου του Χατζατζάκη από μένα, ναι, ίσως και 30 χρόνια έχω να τον ανοίξω, αλλά σας είπα ότι διάβασα πολύ πριν τον Χατζατζάκη. Και διάβασα και τον Πρεβελάκη, ο οποίος μιλάει για την τοποθέτησή του στα θέματα, αλλά μιλάει για την ψυχολογία του και για τη ζωή του. Λέγαμε λοιπόν ότι ο Χατζατζάκης άρχισε με την ασκητική με τον εξής στίχο. Η ζωή αρχίζει από ένα σκοτεινό βάραθρο και πηγαίνει σε ένα άλλο σκοτεινό, μια άλλη σκοτεινή άβυσσο. Ήδη αυτός ο πρώτος στίχος της ασκητικής μας προδιαθέτει και μας προσανατολίζει μάλλον προς τους Γερμανούς ρεαλιστές και ειδικά σε εκείνους οι οποίοι άρχισαν αυτό το είδος του ρεαλισμού, μπορούμε να πούμε ότι πρωτοπόρος υπήρξε ο Νίτσε. Ο κατήγορος κατά τα άλλα του αρχαίου κόσμου, Νίτσε,
και ο ιδρυτής μιας νέας σχολής, τη σχολής του υπερανθρώπου. Του δοσίστησε του Καρατζάκη τον Νίτσε μία Εβραία στο Βερολίνο. Του είπε αν θέλεις να χορτάσεις από μυαλό λιονταρίσιο, να πας στη βιβλιοθήκη και να ανοίξεις τον Νίτσε. Αυτός ήταν μέχρι τότε δεν τον ήξερε. Και τον εθαύμασε τον Νίτσε ο Καρατζάκης. Και μπορώ να πω ότι έμεινε προσκολλημένο στον Νίτσε μέχρι το τελευταίο του χρόνια της ζωής του, δεδομένου ότι ανακάτεψε μέσα στη φιλοσοφία αυτή την νιτσεϊκή, τον νιτσεϊσμό δηλαδή, όλα τα ρεύματα που υπήρχαν μέχρι τότε, με εξαιρεμένο και του χριστιανισμού. Έγραψε για τον Χριστό ο Καρατζάκης. Για έναν Χριστό βέβαια τον οποίο έπλασε ο ίδιος, ποιητική αδεία. Ο Χριστός ξανασταυρώνεται, κλπ. Κλπ. Ο φτωχούλης του Θεού που μιλάει για τον Άγιο της Ασίζης, τον Φραγκίσκο, και πολλά άλλα έργα του κάνει θρησκευτικές νήξεις. Ένας που θα διαβάσει έτσι κάπως επιφανειακά το βιβλίο, θα βγάλει την εντύπωση ότι ο Καρατζάκης είναι ένας βαθιά θρησκευόμενος άνθρωπος. Πολλοί το λένε ακόμα και σήμερα. Ο Καρατζάκης είναι ένας βαθιά θρησκευόμενος άνθρωπος. Και κακώς έκανε η παπική εκκλησία που τον αφόρησε. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν τον αφόρησε και του έκανε κανονική χριστιανική κηδεία. Άλλωστε, μέσα στην κηδεία, τη χριστιανική, όταν πάμε και ακούμε κάποιες φορές, λέει: εγώ είμαι το πρόβατο του Απόλλωνος. Εγώ με το παραπλανημένο πρόβατο, Κύριε, συγχώρεσέ με κλπ. Έτσι λοιπόν χωράνε όλες οι παραπλανημένες ψυχές, αν υποθέσουμε και ο Καρατζάκης ήταν μία από αυτές. Δεν μιλάμε όμως για την ιδιοσυγκρασία, όπως είπαμε, του Καρατζάκη και για το πολιτιστικό του έτσι, επίπεδο, ούτε για τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις τόσο πολύ, αλλά θα τις κριτικάρουμε όμως. Και να δούμε αν πρώτα απ' όλα ο Καρατζάκης είναι χριστιανός υπό την κλασική έννοια του χριστιανού. Ο χριστιανός στο πιστεύω του μέσα, λέει ότι πιστεύω σε έναν Θεό Πατέρα Παντοκράτορα και στη συνέχεια λέει και σε έναν Κύριον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού του Μονογενή και στο Άγιο Πνεύμα, το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο των Ζωοποιών, δηλαδή πιστεύουμε στην Αγία Τριάδα. Ο Καρατζάκης ουδέποτε ανέφερθηκε σε τέτοιο σχήμα Αγίας Τριάδας. Μίλησε για έναν Θεό της Παλαιάς Διαθήκης με μελανά χρώματα που και αυτό είναι μια επιφανειακή έτσι, ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης, γιατί αν δούμε την ερμηνεία της σωστή της Παλαιάς Διαθήκης θα δούμε ότι ο Θεός ναι μεν αγάπησε το Ισραηλιτικό έθνος όπως λέει αλλά και το ταλαιπώρησε κιόλας γιατί λέει ότι ο Θεός όποιος αγαπάει τους εκπαιδεύει, τους παιδεύει. Όπως ο πατέρας ο καλός δεν αφήνει το παιδί το απέδευτο και αγράμματο και αμόρφωτο και αστοιχείωτο και δίχως εμπειρίες. Αλλά στο θέμα του Χριστού Καρατζάκης, εκεί θα μπορούσαμε να πούμε ότι εντέχνως εισάγει μια ιδιοσυγκρασία διαφορετική και ένα Χριστό παραμορφωμένο από αυτό της Ορθοδοξίας. Θα μου πείτε, ο καθένας μπορεί να σχηματίσει στο νου του ένα είδος Χριστού όπως τον νομίζει αυτός. Καμία αντίρρηση. Αλλά, από οποιαδήποτε σκοπιά και αν το δούμε το θέμα, ο Καρατζάκης δεν παρουσιάζει τα στοιχεία ενός Ορθόδοξου Χριστιανού. Ας είναι όμως και ας μην τον εκκρίνουμε σαν Ορθόδοξο Χριστιανό, ας πούμε ότι είναι ένας Χριστιανός ο οποίος προσπαθεί να βρει το Θεό. Τέτοιες ιδιοσυγκρασίες ανθρώπων υπάρχουν. Δεν πιστεύουν ή δεν αφοσιώνονται στα δόγματα της Εκκλησίας, αλλά λένε πιστεύουμε εμείς στον Χριστό, εκ των υστέρων όμως δημιουργούν ένα άλλο είδος, μια άλλη διάταξη για το πρόσωπο του Χριστού, έναν άλλο Χριστό, όπως οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά, δημιουργούν ένα άλλο Χριστό, μια καρικατούρα θα έλεγα Χριστού, και όλες οι αιρετικές παραφιάδες δημιουργούν έτσι ένα Χριστό, το δοκούν, το κατατοδοκούν, όπως νομίζουν αυτοί. Θα μπορούσα να πω ότι εύκολα μπορεί να κατατάξει κανείς τον Καρατζάκη, εάν είναι Ορθόδοξος Χριστιανός και ξέρει την Ορθόδοξη Δογματική, σε αυτή την κατηγορία των αιρετικών. Όμως ο Καρατζάκης δεν είναι εκείνος ο οποίος θα σταματήσει στον Χριστιανισμό. Είναι εκείνος ο οποίος θα προχωρήσει στον Βουδισμό, εκείνος ο οποίος θα προχωρήσει στο
μουσουλμανισμό και περισσότερο στο βουδισμό βέβαια, αλλά θα εκδηλώσει και τάσεις φιλίας και αγάπης προς το κομμουνισμό και ειδικά προς το πρόσωπο του Λένιν. Διότι στο βιβλίο του αναφορά στον Γκρέκο, τον βλέπουμε στη Μόσχα, όπως γράφει ο ίδιος, να αγκαλιάζεται με κάποιους μαύρους και κίτρινους Ιαβανέζους, λέει, και μαύρους, οι οποίοι όμως ήταν ομοειδεάτες του, φυσικά μπορεί να ήταν φίλοι του ή γνωστοί του ή και ακόμα και άγνωστοί του, αλλά βρίσκεται στην κηδεία του, εντός εισαγωγικών θα το πω, του Πορφυρογέννη Χριστού, όπως τον ονομάζει ο ίδιος δηλαδή. Το Λένιν τον λέει ένα είδος Χριστού. Ποιος χριστιανός τώρα μπορούσε να κάνει μια σύγκριση με το πρόσωπο του Χριστού και το πρόσωπο του Λένιν? Αφενός μεν ο χριστιανισμός θεωρεί τον Χριστό θεάνθρωπο, ενώ ο Λένιν είναι ένας κοινός άνθρωπος, ένας επαναστάτης, ένας ιδεολόγος, πάντως άνθρωπος σκέτος. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Καρατζάκης δεν έχει εννοήσει, όταν γράφει την αναφορά στον Γκρέκο, που είναι πλέον σε βαθιά γεράματα μετά τα 70 του χρόνια, από ό,τι φαίνεται, όπως ο ίδιος εξομολογείται, έτσι, να μιλάει για έναν άλλο Χριστό, καινούριο Χριστό, ένα καινούριο Μεσσία. Ασφαλώς και έπεσε έξω, γιατί από ό,τι ξέρουμε και ο κομμουνισμός κατέπεσε και τα πρόσωπα αυτά χάθηκαν, τα αγάλματά τους καταχωνιάστηκαν και ορισμένα και το ίδιο το σώμα του, το ρηχευμένο σώμα του Λένιν, πουλήθηκε στις Ελβετούς, στην Ελβετία. Σε μουσείο της Ελβετίας μπορεί κανείς να το επισκεφτεί. Επομένως εκεί κάπως ο Καρατζάκης δείχνει κάποιες τάσεις ή να κάνει τον Χριστό έναν κοινό άνθρωπο ή να μεγαλοποιήσει έναν κοινό άνθρωπο και να τον κάνει Μεσσία. Πολλοί θα πούνε και εδώ ότι η ποιητική αδεία, θα συγχωρέσουμε και αυτό το ατόπιμα. Όμως αγαπητοί φίλοι, η ποιητική άδεια έχει και αυτή κάποια όρια. Δεν μπορεί να ξεπεράσει κάποια όρια. Δεν μπορούμε να λέμε ποιητική αδεία κάποιον τρελό, ενώ είναι υγιής στα σφρένας. Δεν μπορούμε ποιητική αδεία μέσα σε ένα ποίημα μας να παρουσιάσουμε μια διαστραμμένη πραγματικότητα, διαστραβλωμένη πραγματικότητα. Ο Καρατζάκης υπήρξε θειασότης πολλών θεωριών, από τις οποίες προσπαθούσε να βγάλει συμπεράσματα σύμφωνα με τα δικά του, πιστεύω. Έγραψε για τον Άγγελο Σκελιανό ότι ήταν φίλος της πρώτης νεότητός του, και ο Άγγελος Σκελιανός έγραψε για τον Καρατζάκη. Σημειώσει του Άγγελου Σκελιανού και του Πρεβελάκη, θα δούμε τον Καρατζάκη στην Αμερική να ζητάει κεφάλαια από κάποιους, θα σας πω από ποιους, από το εβραϊκό λόμπι ίσως, γιατί και στην Γερμανία κάποιο λόμπι τέτοιο τον βοήθησε να κάνει την ασκετική σε 10.000 τεύχη. Ένα τυράζ βιβλίου καταπληκτικό για την εποχή του. Μην κοιτάτε σήμερα τα καινούρια τυράζ. Στην Αθήνα ο Παδιαμάντης εξέδιδε 200 τεύχη για την εποχή που Καρατζάκης εξέδωσε την ασκητική. Τα 10.000 τεύχη λοιπόν αυτά ήταν δώρο κάποιων φίλων οι οποίοι τον εμπόδισαν μετά στην Αμερική. Ο Καρατζάκης στην Αμερική ασχολήθηκε, νομίζω, με κάποιον Πάπα Στεφάνο, αν δεν κάνω λάθος. Τρεις ήτανε, οι οποίοι θέλανε να εγκαθιδρύσουν μια καινούργια θρησκεία, μια θρησκεία με καταστατικό, όπως έλεγα. Και κάποιος φίλος του τον ειρωνεύτηκε τον Καρατζάκη και του είπε: Νίκο, εάν θέλεις να δημιουργήσεις μια νέα θρησκεία, δεν έχεις παρά να σταυρωθείς μια Παρασκευή, αλλά να κοιτάξεις την Κυριακή να είσαι ήδη αναστημένος. Εμπέζοντας δηλαδή αυτό την επιθυμία που είχε ο Νίκος Καρατζάκης. Κάποιος γράφει και λέει ότι
Όποιος δεν παραδέχεται τον Χριστό ή μεγαλομανής είναι και θέλει να τον υπερβεί κατά κάποιο τρόπο ή χαμηλώνοντάς τον να φτάσει στο ίδιο επίπεδο με αυτόν. Αυτά από απόψεως ψυχολογικής ερμηνείας του θέλω να κάνω μια καινούργια θρησκεία. Στον Ζορμπά ο Κατατζάκης κάνει και κάτι άλλο το οποίο θα το θέσω στην κρίση σας. Βάζει τις κριτικές γυναίκες, τις χείρες και μαντιλοφορούσες γυναίκες στο έργο αυτό, με σενάριο δικό του δηλαδή, ο Κακογιάννης, διευθύνοντας με τον Άντωνι Κουίν για ένα επιτελείο ηθοποιών, τον Άλαν Μπέιτς νομίζω, δείχνει ότι όταν πεθαίνει η Madame Ordance, γύρω από το νεκρικό κρεβάτι και όταν ακόμα δεν έχει ξεψυχήσει, ουρλιάζοντας μερικές γριές γυναίκες, μπαίνουν μέσα στο σπίτι και αρχίζουν να συλλήσουν, να πάρουν δηλαδή τα διάφορα αντικείμενα που είχε μέσα η γυναίκα αυτή. Πράγμα που δεν έχει γίνει ποτέ και ούτε συνήθιζε ποτέ η ελληνική χριστιανική κοινωνία, ούτε στα χωριά ούτε στις πόλεις, να μην σέβεται το πρόσωπο του νεκρού και να κάνει αυτό το πράγμα. Κάποτε είχα μια συζήτηση με τον πατέρα Πυρουνάκη. Αυτό έγινε πολύ παλιά. Ο πατέρας Πυρουνάκης ήταν πολύ γνωστός τότε και σε εφημερίδες έκανε παρεμβάσεις κλπ. Και μιλούσαμε για το θέμα του Κατατζάκη. Και τον υποστήριζε, θυμάμαι, ο πατέρας Πυρουνάκης. Και μου λέγε, έλα βρε ψηλέ, που λέγε εμένα, αφού είσαι προκατηλημένος. Μα του λέω, εγώ τον διάβαζα τον Κατατζάκη και μ' άρεσε πάρα πολύ. Εγώ του δόθηκα τον Κατατζάκη πνευματικά, ας πούμε, και τον είχα σαν μεγάλο συγγραφέα για πολλά χρόνια. Αλλά κατάλαβα τελικά, του λέω, και στο Ζορμπά που διάβασα πολλές φορές, ότι έχει φιλοσοφία η ληστή. Μου λέει, πού το βγάζει αυτό το συμπέρασμα. Λέω, να, δεν λέει ο Ζορμπάς εκεί ότι ο παράδεισος είναι η γυναίκα, το να αγκαλιάσει μια γυναίκα κλπ. Αυτό είναι ο παράδεισος και μην ψάχνεις για άλλους παραδείσους κλπ. Καλά, αυτό μου λέει είναι ο ρόλος ενός ήρωα. Δεν είναι αποκλειστικά δική του σκέψη. Και εκεί λίγο διαφωνήσαμε. Λέω, ένας που γράφει ένα βιβλίο πρέπει να προσέχει πώς χειρίζεται το λόγο, ας πούμε, και τους ήρωές. Εγώ λέω, νομίζω ότι ήταν η σκέψη του Καρατζάκη αυτή. Ο Ζορμπάς δηλαδή ήταν ένα αποθυμένο έτσι, εξέφραζε τις επιθυμίες του Ζορμπάς του ίδιου του συγγραφέα του. Αν το προσέξουμε καλά το έργο, θα το δούμε αυτό, γιατί τον θαυμάζει για την παλικαριά του, για το ένα, το άλλο, το άλλο, το άλλο. Και στην εισαγωγή του, ή στην εισαγωγή του Γκρέκο ή του Ζορμπά, λέει πως γνώρισα πολλά πράγματα, αλλά αν ήθελα να έχω έναν οδηγό στη ζωή μου, όπως έχουν γκουρού οι Ινδοί και εξομολογητές και γέροντες στο Άγιον Όρος, θα ήθελα σαν γέροντά να διαλέξω όχι τον Βούδα, ούτε τον Νίτσε, το θαύμασα, ούτε μερικούς άλλους, παρά τον Αλέξη Ζορμπά. Θα τον ήθελε σαν γέροντά του δηλαδή, να του λέει τι να κάνει κλπ. Είπαμε από αρχής ότι δεν κρίνουμε την οντότητα Κατατζάκης. Δεν ξέρω πώς θα τον κρίνει ο Θεός. Εύχομαι να τον βάλει στον παράδεισο του ο Θεός, να τον βρει ελαφρυντικά και σε όλους τους ανθρώπους, σε όλη την ανθρωπότητα να τους βάλει ο Θεός στον παράδεισο, γιατί με αυτόν τον τρόπο ο σκεπτόμενος μπορεί να μπουν κι εγώ. Να βάλει στους ανθρώπους ο Θεός στον παράδεισο. Πράγμα που δεν το λέει η Αγία Γραφή, γιατί λέει ότι θα τις ξεχωρίσει και θα πάνε δεξιά και αριστερά. Τα πρόβατα λέει ο Χριστός θα τα βάλω δεξιά μου και τα ρήφια αριστερά μου και θα τους πω υπάγεται εις το πύρ το εξώτερο το ετοιμασμένο το διαβόλο και της αγγέλης αυτού. Τους δε εκ δεξιών μου θα πω ελάτε εσείς οι ευλογημένοι της βασιλείας μου, διότι για εσάς ετοίμασε ο πατέρας μου τη βασιλεία του, την ετοιμασμένη από καταβολής κόσμου. Βλέπουμε ότι η κόλαση δεν είναι για τον άνθρωπο φτιαγμένη, αλλά για τον δαίμονα, για τον διάβολο και τους υπαλλήλους του. Αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι παρεδόθηκαν στο δαίμονα, θα πάνε με τη μεριά του δαίμονα. Αφού αυτή είναι η δική τους επιθυμία και όχι του Θεού η επιθυμία.
Εδώ λοιπόν δεν θέλω να κάνω κρίση όπως σας είπα τέτοιου είδους και να πω ότι ο Καρατζάκης θα πάει στην πυρά και στο πύρτο εξώτερο. Μακριά από εμάς αυτή η σκέψη. Αλλά θέλω να επισημάνω μερικά πράγματα στο συγγραφέα Καρατζάκη για να λυθούν μερικές απορίες. Ο Καρατζάκης είναι σαγηνευτικός σαν συγγραφέας, πολυγραφότατος, πάρα πολύ διαβασμένος σε αρχαίες τραγωδίες, ειδικά στην Οδύσσια που έχει γράψει και αυτός μια παραπλήσια Οδύσσια, και επιτυχία αν επιτυχεί αυτό το κρίνει άλλος. Ο Καρατζάκης είναι αυτός ο οποίος μελέτησε το βουδισμό, ένα είδος μοντέρνου βουδισμού της Αμερικής, αυτό είναι που κάνουν εισαγωγή και σήμερα εδώ, διότι ο αρχαίος βουδισμός δεν διδάσκεται στην Ευρώπη, από ό,τι ξέρω, αλλά ο εφαρμοσμένος βουδισμός, η γιόγκα και όλα αυτά τα μάντραμ και όλες οι ενέργειες εκείνες, οι οποίες είναι ένα κράμα των συγχρόνων διαμορφωτών της αμερικανικής κοινή γνώμης και του βουδισμού. Άλλωστε ο βουδισμός περνάει φοβερή κρίση, αφού και στην πατρίδα από την Κίνα δεν τον κάνουν δεκτό. Ο Δαλάι Λάμα είναι ένας περιφερόμενος, ένας περιπλανόμενος Ιουδαίος εντός εισαγωγικών σήμερα. Αυτό δείχνει ότι δεν τον θέλει η Κίνα. Η Κίνα επισήμως δεν έχει καμία θρησκεία. Και αν δείτε τους Κινέζους και τους μιλήσετε για μεταθάνατο ζωή, γελάνε και δεν απαντά. Έχω ρωτήσει πολλούς τι γίνεται ο άνθρωπος όταν πεθάνει και δεν μου δίνουν απάντηση. Απαξιούν να απαντήσουν. Προφανώς δεν το θεωρούν σοβαρή ερώτηση, μάλλον αυτή την ερώτηση οι Κινέζοι. Δεν ξέρω αν κάποιοι Κινέζοι διανοούμενοι αργότερα, αν μας τύχει η ευκαιρία να τους συναντήσουμε, τι θα λέγανε πάνω σε αυτό το θέμα. Πάντως, μέχρι εδώ δεν έχουμε πάρει απάντηση. Κάποιους φοιτητές που ρώτησα κάποτε Κινέζους, οι οποίοι σπουδάζανε στην Αμερική, ο ένας και στη Γερμανία, ο άλλος, μου είπαν το εξής. Δεν μας ενδιαφέρει το θέμα της μεταθανάτου ζωής. Και γι' αυτό δεν ασχολούμαστε καθόλου με αυτό. Όταν τους είπα αν θέλουν να ακούσουν για αυτό το θέμα, δεν έδειξαν προθυμία, αλλά άρχισαν να μιλάνε μεταξύ τους, σαν να μου λένε δηλαδή ότι μέχρι εδώ ήταν η συζήτηση μαζί σου. Ο Καρατζάκης λοιπόν μελέτησε τον βουδισμό, αυτόν τον εφαρμοσμένο θα λέγαμε βουδισμό, και έγραψε, ενσωμάτωσε μέσα στη θεωρία του ένα κομμάτι αυτού του ιδεαλισμού, ας πούμε, που είναι ο βουδισμός. Ο Καρατζάκης επίσης ασχολήθηκε με την αρχαία θρησκεία, με τα ελευσίνια μυστήρια και με όλα αυτά τα οποία κατά κάποιο τρόπο ασχολείται και στα μυστικά της κελάρια η μασονική ιστοά. Ήταν ο Καρατζάκης μασόνος? Εγώ νομίζω πως ο ίδιος ο Καρατζάκης στα βιβλία του, αν την κοιτάξουμε προσεκτικά, σε κάποια από τα βιβλία του, νομίζω στην αναφορά στον Γκρέκο, δεν είμαι και σίγουρος, αλλά νομίζω εκεί είπε ότι εγώ είμαι ελευθεροτέκτον. Ελευθεροτέκτον ή φραμασονί. Είναι η γαλλική, το γαλλικός κλάδος, ο σκοτικός και ο γαλλικός κλάδος, ο γαλλικός κλάδος της μασονίας, στην οποία όπως φαίνεται ήταν μηνυμένος ο ίδιος ο Καρατζάκης. Τη σχέση του με τη μασονία δεν τις ξέρω. Αν παρέμεινε μασόνος ή όχι, δεν γνωρίζουμε. Πάντως ήταν μέλος της μασονίας, ότι ενεγράφει εκεί δηλαδή, το λένε πολλοί. Το λέει και ο Ψαρουδάκης, ο οποίος είχε ασχοληθεί με τους πολιτικούς μασόνους αυτού του αιώνα. Γνωρίζουμε ότι η μασονία είναι μια σκοτεινή οργάνωση, εν κρυπτό έτσι και απαραβίστο, όπου γίνονται μέσα διάφορα. Ξέρουμε ότι το περιεχόμενο των όρων της μασονίας είναι στην Ιουδαϊκή γλώσσα, στην Εβραϊκή γλώσσα και μάλιστα στην αρχαία Εβραϊκή γλώσσα. Υπότης του Καβός και πολλά άλλα, τα οποία τώρα δεν είναι της ώρας να πούμε. Πολλές λέξεις δηλαδή είναι από εκεί. Ωστόσο μέσα στη διδασκαλία της η μασονία έχει ενθυλακώσει και τα ελευσίνια μυστήρια. Τι είναι τα ελευσίνια μυστήρια? Ήταν οι αρχαίοι μύστες οι οποίοι για να μοιηθούν στα μυστήρια αυτά, όπως και ο Πυθαγόρας είχε μύστες, όπως σας έλεγε, και στον Πυθαγόρα ανήκει η έκφραση αυτή, μύστες της γνώσεως, ήταν τα άδυτα εκεί που
Εμεί το. Ο νεοφερμένος μέσα στην στα Ελευσίνια Μυστήρια και υπήρχαν μερικές δοκιμασίες όπως κάνουν στο στρατό, ας πούμε. Αυτές οι δοκιμασίες πρέπει να τις περάσει ο προνεοσύλλεκτος, ο πρωτάρης μέσα στην, στα Ελευσίνια Μυστήρια και τα ίδια έχουν θεωρήσει και οι μασόνοι. Αλλά όπως λέει και η Ορθόδοξη πίστης, η μασονία δεν συμβιβάζεται με τον χριστιανισμό. Διότι ο Θεός της Μασονίας δεν έχει καμιά σχέση με τον Τριαδικό Θεό. Εξάλλου η Μασονία του Χριστό τον θεωρεί ένα είδος μεγάλου μύστη. Μεγάλος μύστης. Μεγάλος γνώστης δηλαδή των αρχαίων πραγμάτων του κόσμου. Των μυστηρίων του κόσμου. Μέσα σε αυτούς τους μύστες, από συγγραφή ενός βιβλίου του Σιρέ, του Γάλλου Σιρέ, από τον οποίο έχει πάρει και αποσπάσματα πολλά μέσα στα βιβλία του ο Νικόλαος Καζαντζάκης, βγάζουμε το συμπέρασμα ότι θεωρούν τον Χριστό ένα από τους μεγάλους μύστες. Αβατάρ τους λέει αλλού, δηλαδή απεσταλμένους κατά την Μεσσία, Μεσάχ, και απεσταλμένος ή αβατάρ, αβατάρας, είναι σανσκριτική λέξη που σημαίνει και αυτή Μεσσίας, ή απεσταλμένος, από το Θεό απεσταλμένος. Λοιπόν, κατά την μασονική αντίληψη, που ίσως ήταν και η αντίληψη του Καρατζάκη, ίσως, γιατί δεν ακολούθησε μια πεπατωμένη οδό ο Καρατζάκης, αλλά έπαιρνε από παντού κάποια στοιχεία τα οποία εφάρμοζε μέσα στη δικιά του θεωρία. Με λίγα λόγια, ο Καρατζάκης ήθελε να γράψει ένα βιβλίο με θρησκευτικούς κωδικούς, όπως φαίνεται, αλλά δεν ολοκλήρωσε αυτό το έργο, διότι στο τέλος της ζωής του αφιερώθηκε περισσότερο στην αυτοβιογραφία του και στα ταξίδια που έγραψε, τα ταξιδιωτικά του, τα οποία έχουν μια πάρα πολύ καλή αφηγηματική δύναμη. Το πώς έβλεπε ο Καζάκης τον κόσμο τα ταξίδευε. Λοιπόν, οι 10 μεγάλοι μύστες του Σιρέ, μέσα στους μεγάλους μάλλον μύστες του Σιρέ, συμπεριλαμβάνεται και ο Ιησούς Χριστός ως ένας από αυτούς. Και όπως είπαμε από αρχής, εμείς δεν δεχόμαστε ότι ο Χριστός είναι ένας σκέτος άνθρωπος, έστω και μεγάλος, διότι και μεγάλοι συγγραφείς, Γάλλοι, Εβραίοι, Γαλλοεβραίοι, Γαλλογερμανοί, παραδέχτηκαν την αξία του Χριστού, την κοινωνική του επιρροή και τη δύναμη του κηρύγματός του, αλλά μόνο σαν έναν μεγάλο μύστη, έναν επιτυχημένο διδάσκαλο της ανθρωπότητας. Μάλιστα, ο Στράους, όχι ο Γιώχαν Στράους ο μουσικός, αλλά ο συγγραφέας Γερμανός Στράους, μαζί με άλλους Γάλλους, που τώρα δεν έρχεται στο νου ακριβώς η φράση εκείνη του Γάλλου, πάντως την περιγράφω, λέει ότι κάτω από το Ρενάν, ο Ρενάν πρέπει να είναι, λέει ότι κάτω από το σταυρό σου πρίγκιπα της Σοφίας, εννοεί τον Χριστό, γιατί γι' αυτόν μιλάει σε εκείνο το σημείο, θα διεξάγει τη μεγαλύτερη μάχη όλων των αιώνων κάτω από το σταυρό σου. Και εσύ θα βρει γεννής πάντοτε νικητής. Είσαι ο πρίγκιπας της Σοφίας, είσαι απεσταλμένος του Θεού, είσαι μεταξύ των ανθρώπων η κορώνα, είσαι, Θεός όμως δεν είσαι. Αυτή είναι η κατακλείδα του βιβλίου του Ρενάν. Ακριβώς αυτό το στοιχείο εμείς θέλουμε και τίποτα άλλο από τα άλλα. Τον Χριστό τον θέλουμε Θεό. Εμείς λέμε ότι ο Χριστός είναι Θεός. Σύμφωνα λοιπόν με την Ορθόδοξη Θεολογία, οποιοδήποτε δεν αναγνωρίζει τη θεότητα του Χριστού δεν είναι χριστιανός. Δεν μπορεί να είναι χριστιανός κάποιος που λέει ότι εγώ θαυμάζω τον Χριστό, αλλά δεν είναι Θεός ο Χριστός. Δεν νοείται αυτό. Δεν είναι λογικό για την Ορθόδοξη πίστη αυτό. Γι' αυτό λοιπόν, κρίνοντας έτσι τα πράγματα, βλέπουμε ότι ο Καρατζάκης ήταν ένας, να μην το πω αντίχριστο, γιατί το Ευαγγέλιο λέει όποιος δεν ομολογεί τη θεότητα του Χριστού είναι αντίχριστος. Το λέει στη δεύτερη επιστολή του ή στην πρώτη επιστολή του και στη δεύτερη επιστολή, με διαφορετικό τρόπο στην καθεμία, ο Άγιος Ιωάννης, ο μαθητής του Χριστού και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο συγγραφέας και της Αποκαλύψεως του Ευαγγελίου κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, των τριών επιστολών που έχει το Ευαγγέλιο και της Αποκαλύψεως. Αυτός ο μαθητής του Χριστού
λέει ότι εκείνος που δεν δέχεται ότι ο Χριστός ενανθρώπισε, είναι Θεός που ενανθρώπισε δηλαδή, αυτός είναι ο Αντιχριστός. Δηλαδή και πολλοί αντίχριστοι γεγόνασι, λέει σε μια στιγμή, ότι πολλοί έγιναν αντίχριστοι. Πολλοί έγιναν αντίχριστοι. Πολλοί αντίχριστοι υπάρχουν, κάπως έτσι. Αυστηρή η κριτική, αλλά δεν μπορούμε αλλιώς να κρίνουμε τα πράγματα. Αυστηρή η κριτική. Το Ευαγγέλιο είναι ένα κείμενο το οποίο το πιστεύεις ή δεν το πιστεύεις. Δεν έχει σχετικότητα, δεν έχει εναλλακτικές, είναι αυτό. Λοιπόν, αυτή είναι η ορθόδοξη άποψη, καθαρά ορθόδοξη, για το έργο που είπαμε πάλι, ενό συγγραφέα ο οποίος τον Χριστό τον δέχεται σαν ένα μεγάλο μύστη, σαν αρχηγό θρησκείας, αλλά δεν το δέχεται σαν θεάνθρωπο και σαν σωτήρα, σαν λυτρωτή του. Εξάλλου σε εκείνο που έχει γράψει ο Καρατζάκης προς το τέλος της ζωής του και αναφέρεται και γράφεται πάνω στην επιτάφια του πινακίδα εκεί, στο σταυρό που έχει, σε μια μάρνη, έτσι, νομίζω, σε μια μάρνη πλακέτα που έχει δίπλα στο σταυρό, γράφει: δεν πιστεύω τίποτα, δεν ελπίζω τίποτα, είμαι ελεύθερος. Και αυτό, αν το πάρουμε κατ' ουσίαν, όχι κατά ποιητική πάλι διάσταση, γιατί τι ποιητικό τώρα μπορεί να... Ποια ποιητική αδεία επιτρέπει σε κάποιον να λέει εγώ δεν πιστεύω τίποτα ή δεν ελπίζω τίποτα. Ας πάρουμε το δεν ελπίζω τίποτα. Η ελπίδα είναι η βασική, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, η βασική μας ιδιότητα σαν χριστιανοί, διότι ελπίζουμε στη συνάντησή μας με τον Χριστό. Ο Καρατζάκης δεν ελπίζει συνάντηση με τον Χριστό, γιατί αν έλπιζε συνάντηση με τον Χριστό, δεν θα έγραφε δεν ελπίζω τίποτα. Το αν είναι ελεύθερος τώρα ή όχι εκείνος που ελπίζει ή δεν ελπίζει, αυτό είναι θέμα μιας κριτικής που δεν θα την κάνουμε τώρα. Εγώ νομίζω πως δεν είναι ελεύθερος εκτός που δεν ελπίζει στο Θεό, αλλά μπορεί να υπάρξει και αντίθετη γνώμη. Εγώ σταματάω όμως την ελπίδα. Αν κοπεί η ελπίδα του ανθρώπου, ακροτηριάζεται ψυχικά ο άνθρωπος και αλίμονος εκείνους οι οποίοι δεν ελπίζουν. Όλη μας η ζωή είναι μια ζωντανή ελπίδα. Tum spiro spero, όσο αναπνέω, ελπίζω λένε οι Λατίνοι και δεν έχουν άδειο. Γιατί ο άνθρωπος αν δεν ελπίζει σε κάτι, έστω ή κάτι μικρό ή κάτι μεγάλο. Εάν δεν ελπίζει ότι αύριο θα σηκωθεί από το κρεβάτι, θα μείνει στο κρεβάτι. Αν δεν ελπίζει ότι υπάρχει Θεός, δεν μπορεί να τον πιστέψει, να τον ακολουθήσει και να δημιουργήσει μια σχέση με τον Θεό. Και πολλά άλλα πράγματα τα οποία δεν χρειάζεται να αναλύσουμε, τα καταλαβαίνετε, και για να μην κουράσω στα 3-4 λεπτά που έχουμε, θα έλεγα πως πολύ σε ντόρος γίνεται πολύ μεγάλη κινητικότητα γύρω από το έργο του Καρατζάκη. Αμφιβάλλω όμως αν το 90% αυτών που μιλούν για τον Καρατζάκη έχουν κατά βάθος αναλύσει το έργο του Καρατζάκη και τι σημαίνουν όλα αυτά. Αμφιβάλλω, σας λέω, αν έχουν διαβάσει έστω και ένα βιβλίο, προσεκτικά ένα βιβλίο του Καρατζάκη, το 90% των θειασωτών και των χειροκροτητών του Καρατζάκη. Τιμήθηκε ο Καρατζάκης όσο κανένας άλλος συγγραφέας, ενώ υπάρχουν άλλοι εκλεκτοί συγγραφείς στην Κρήτη. Υπάρχουν σπουδαίοι άνθρωποι στην Κρήτη, οι οποίοι δεν έτυχαν αυτής της κριτικής και αυτής της τιμής που έτυχε ο Καρατζάκης και το έργο του. Άρχισα κι εγώ λοιπόν σαν ένας διασώτης και θετικά βλέποντας το έργο του Καρατζάκη, αλλά σιγά σιγά με τα χρόνια αυτό ξεθόριασε μέσα μου και κατάλαβα άλλα πράγματα, γιατί ξέρετε το νόμισμα έχει δύο πλευρές. Οι άνθρωποι οι οποίοι πολεμάνε μια κατάσταση καμιά φορά δείχνουν και το μεγαλείο της. Έτσι λοιπόν, αν το δούμε έτσι, θα δούμε τον Καρατζάκη όσον αφορά σαν άξονα το πρόσωπο του Χριστού,
είναι πολέμιος του χριστιανισμού. Όσο και αν είναι καλά καμουφλαρισμένο αυτό, και αν φαίνεται ότι είναι πατροπαράδοτος ο Καρατζάκης, σιγά σιγά διαβάζοντας και εμβαθύνοντας σε αυτά που λέει, θα καταλάβουμε ότι έχει δυτική νοοτροπία ο Καρατζάκης. Άλλωστε ο ίδιος ο Πρεβελάκης λέει ότι δεν αγάπησε την Ελλάδα και τους Έλληνες ο Καρατζάκης. Είχε μια αρρωστημένη σχέση με την Ελλάδα και τους Έλληνες, αλλά παραδεχόταν, λέει, σαν σπουδαία φιλή τους Εβραίους. Απόδειξε πολλές γνωριμίες που είχε με αρκετές Εβραίες γυναίκες που τον βοηθήσανε σε ορισμένα θέματα. Εάν διαβάσετε το έργο του, αν διαβάσετε την αναφορά στον Γκρέκο, δεν το συνιστώ δηλαδή να το διαβάσετε, καλύτερα να διαβάσετε μερικές κριτικές που έχουν γράψει για τον Καρατζάκη. Υπάρχουν βιβλία που κριτικάρουν το έργο του Καρατζάκη, αλλά εν πάση περιπτώσει, για όσους το έχουν διαβάσει, για όσους έχουν εντρυφήσει στο έργο αυτό, ας το δουν και από αυτή τη σκοπιά και να καταλάβουν και άλλα πράγματα, γιατί δεν είναι μονοδιάστατο ένα έργο, αλλά έχει πολλές πλευρές να το δει κανείς. Εμένα με ενδιαφέρει η χριστιανική άποψη και σε αυτήν αναφέρθηκα, δεν αναφέρθηκα σε πολιτικές διαστάσεις. Δεν με ενδιαφέρει αν ήταν οπαδός του Μουσουλίνη. Πολλοί εκείνη την εποχή διανόμενοι υπήρξαν οπαδοί και του Χίτλερ και του Μουσουλίνη. Δεν έχει σημασία αυτό. Ήταν παραστρατημένη. Η εποχή δεν φαίνεται καθαρά και οι άνθρωποι ξεγελούν πολλές φορές. Γι' αυτό δεν μπορώ να κριτικάρω και να πω ότι είναι φασίστας ο Καρατζάκης επειδή συμπαθούσε τον Μουσουλίνη. Όχι, αυτό δεν θα το πούμε. Αλλά όσον αφορά το θρησκευτικό θέμα, την κριτική πάνω στο πώς χειρίζεται τον Χριστό, τα Ευαγγέλια, τον χριστιανισμό, τους χριστιανούς, τις ιδέες του χριστιανισμού, την ελπίδα του χριστιανισμού. Εκεί όπως σας είπα, έχω λόγους και γνώμη πάνω στα σχετικά αυτά κεφάλαια. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, δεν θέλω να υποτιμήσω καθόλου κανέναν άνθρωπο, μια κριτική απλή κάνουμε στο έργο του. Απλώς, επειδή δεν υπάρχει πληροφόρηση σε αυτόν τον τομέα, αλλά οι πολλοί άνθρωποι τον δέχονται έτσι όπως είναι τον τίτλο, ότι ο Καρατζάκης υπήρξε μέγας συγγραφέας. Θα πω και ένα άλλο παράδειγμα, ενός άλλου συγγραφέα, νομπελίστα, ο Καρατζάκης δεν πήρε τον Νόμπελ γιατί συκοφαντήθηκε ότι ήταν από κύκλους της Αθήνας, δηλαδή δεν υπέγραψαν πολύ στο να πάρει τον Νόμπελ, επειδή τον θεώρησαν κομμουνιστή. Ο Καρατζάκης δεν ήταν ακριβώς κομμουνιστής, ήταν ένας, ας πούμε, φιλοκομμουνιστής, αλλά ο ίδιος δεν είχε ιδέες έτσι κομμουνιστικές. Ο Καρατζάκης είχε ένα puzzle, ένα μοσαϊκό, από πολλά, 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 πάρα πολλά πράγματα τα οποία είχε ασχοληθεί. Ήταν περισσότερο ένας αναλυτής της παγκόσμιας ιστορίας, γεωγραφίας και φιλοσοφίας. Ένας αναλυτής και συγγραφέας. Αλλά πιθανόν θα είχαμε κι άλλα να πούμε για το θέμα του Νίκου Καρατζάκη, δεν μας παίρνει όμως η ώρα. Θα μείνουμε μέχρι εδώ και σε δεδομένη εκπομπή, άλλη εκπομπή, μπορούμε να μιλήσουμε περισσότερο για άλλες πλευρές του Καρατζάκη, τις σχέσεις που είχε με τους ανθρώπους εδώ στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Για το ότι η γυναίκα του, η Γαλάτια Καρατζάκη, η Ελένη Καρατζάκη και η Γαλάτια μιλάνε για αυτόν και περιγράφουν και τα στοιχεία του χαρακτήρα του, αλλά είπαμε αυτό δεν μας ενδιαφέρει, δεν κριτικάρουμε ψυχικά και ψυχολογικά τον Καρατζάκη, αλλά τα έργα που παρουσιάζει. Αυτά λοιπόν είχαμε για σήμερα, αγαπητοί φίλοι, να είστε καλά μέχρι την επόμενη μας εκπομπή που αν θέλετε θα είμαστε πάλι κοντά σας. Χαίρετε, χαίρετε Κύριε.